Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαριανόπουλε. Καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Υπήρξε και επιστολή της Λαϊκής Εσπείρουσης που καλούσε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σήμερα. Επέλεξε να είναι αύριο, 17 του Νοέμβρη βέβαια, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και μέσα από αυτή, από ό,τι γράφεται στην ανακοίνωση, είναι δυνατόν να απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στα νοσοκομεία της πόλης? Αποκλείστηκαν δηλαδή οι εκπρόσωποι της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών, της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στην Υγεία, των Σωματείων, των Νοσοκομείων της Πόλης? Ποιοι ξέρουν καλύτερα τι γίνεται σήμερα? Κοιτάξτε λίγο, η άρνηση του Δήμου, της Δημοτικής Διοίκησης, να καλέσει τους εκπροσώπους των εργαζόμενων στην Υγεία είναι απολύτως εξηγήσιμη. Και εξηγείται μάλιστα από μία ανακοίνωση που πριν από λίγη ώρα βγήκε στα μέσα ενημέρωσης των διευθυντών των κρίσιμων υγειονομικών μονάδων του νοσοκομείου του Παπα-Νικολάου, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που δηλώνουν ότι το νοσοκομείο πλέον είναι υπερπλήρες. Δεν μπορεί να δεχθεί πλέον κανέναν ασθενή COVID, όπως βεβαίως και κανέναν ασθενή με άλλη αιτία της ασθενειάς του. Τέλος, σηκώνουν τα χέρια ψηλά και δεν φταίνουν οι ίδιοι. Να. Αυτό λοιπόν που καταγγέλουν και αποκαλύπτουν οι διευθυντές, το τονίζουμε, οι διευθυντές του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, αυτό προσπαθεί να συγκαλύψει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά στηρίζοντας την κυβέρνηση και αποτελώντας, όπως επανειλημμένα το έχουμε καταγγείλει, ένα απλό, άβουλο υποκατάστημά της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι θελημένα δεν θέλουν τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους, αφενός μεν γιατί από πρώτο χέρι μπορούν να παρουσιάσουν την εικόνα, την πραγματική εικόνα και όχι τα ψέματα που λέει η κυβέρνηση, όπως βεβαίως και η βαστάζη της και η κολαούζη της. Διότι υπάρχουν τέτοιοι και στην Θεσσαλονίκη, όπως παντού, και ο πρώτος βεβαίως βαστάζος και κολαούζος είναι ο κύριος Ζέρβας και η δημοτική του διοίκηση. Μιλάμε ότι για τους εκπροσώπους, άλλους εκπροσώπους, άσχετους από την πρώτη γραμμή της μάχης, που έχουν κληθεί στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που σημειώνουμε ότι εδώ και μήνες τη ζητούσαμε και με βάση προχθεσινή μας επιστολή της Παρασκευής αναγκάστηκαν, όχι θέλησαν, αναγκάστηκαν τελικά να τη συγκαλέσουμε, αλλά με μια σύνθεση προσκεκλημένων η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει σχέση με την πρώτη γραμμή της μάχης, αν εξαιρέσουμε δύο διευθυντές εντατικών μονάδων. Τι δουλειά έχει σε μια τέτοια συνεδρίαση ο πρίτανης του Πανεπιστημίου που είναι εντελώς άσχετος? Και με το αντικείμενο η διαιδικότητά του είναι κτηνίατρος. Είναι αυτός που μαζί με την κυβέρνηση έχει κλείσει εδώ και ένα χρόνο το πανεπιστήμιο για οποιαδήποτε διαδικασία μάθησης. Είναι αυτός ο οποίος για τα πάρτι που γινόταν στο πανεπιστήμιο δεν είπε κουβέντα. Και αρνήθηκε και τα τεστ στους εστιακούς φοιτητές, έτσι, που είχαν εντοπίσει κρούσματα από τις αρχές του Οκτώβρη. Θέλουν να δώσουν ένα βήμα ακόμα στους εκπροσώπους της κυβέρνησης για τις δομές υγείας εδώ τις τοπικές, δηλαδή τους υπεύθυνους των ΙΠΕ, των υγειονομικών περιφερειών, ούτως ώστε να μας επαναλάβουν τα ίδια ψέματα που λέει η κυβέρνηση. Προσκαλέσανε, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να προσκληθεί ο καθένας, αλλά όχι να λείπουν οι πραγματικοί μαχητές της πρώτης γραμμής. Το λέτε και στην ανακοίνωσή σας, ορθώς καλούνται οι φορείς. Καλέσανε τους προέδρους του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε σύμβαση με την κυβέρνηση μέσα στις συνθήκες πολέμου, όπως λέει η κυβέρνηση, για να πάρουν οι ιδιώτες γιατροί που θα πάνε να βοηθήσουν τα νοσοκομεία, να πάρουν διπλάσιες αμοιβές από τους σημερινούς γιατρούς που κυριολεκτικά χύνουν υδρότα και αίμα και μάλιστα οι ίδιοι γίνονται θύματα του κορονοϊού, να πάρουν λοιπόν 2.000 ετήσιο μηνιαίο μισθό αφορολόγητο και ακατάσχετο, ούτως ώστε να μπει από μία άλλη πλευρά πόδι της ιδιωτικής υγείας μέσα στη δημόσια υγεία. Όταν δεν κάνεις, κύριε Ζαριανόπουλε, επίταξη, όταν δεν κάνεις επίταξη, αφήνεις παραθυράκια για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Γι' αυτό λοιπόν και με μια ανακοίνωση που αυτή τη στιγμή συγγράφεται από την παράταξή μας και μετά από την ανακοίνωση των διευθυντών του Παπα-Νικολάου, που βέβαια αφορά όλα τα νοσοκομεία και όχι μόνο τον Παπα-Νικολάου, εμείς λέμε ότι εδώ πρόκειται για μια εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και εξίσου εγκληματική είναι και η στάση του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων Δήμων βεβαίως, οι οποίες παρακολουθούν σαν θεατές, ούτως ώστε να μην ενοχλήσουν με κανένα αίτημα την κυβέρνηση, παρόλο που αυτά τα ζητήματα τα έχουμε βάλει εδώ και καιρό. Και ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που πριν από ένα μήνα γιόρταζε ότι είναι μια
όπως λέγεται, COVID-free περιοχή και σήμερα είναι πρωταγωνίστρια. Επιτρέψτε μου την έκφραση, επιτέλους κάπου τη Θεσσαλονίκη δυστυχώς με δραματικό τρόπο έγινε πρωταγωνίστρια στο ζήτημα της πανδημίας, έχουν και αυτοί εξίσου εγκληματικές ευθύνες. Και εδώ έχουμε τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης να ασχολείται με δύο νεολαίους που μοιράζουν σε έναν δρόμο μία ανακοίνωση, που ασχολείται και ασκεί διώξεις απέναντι στις συνδικαλιστές που καλούν στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου και δεν ασχολείται με το αδίκημα της έκθεσης υγείας του λαού σε άμεσο και τεράστιο κίνδυνο και για τον οποίο υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση και όσοι βεβαίως τη στηρίζουν. Αυτό πραγματικά είναι απαράδεκτο. Εμείς λοιπόν θέσαμε και με τις ανακοινώσεις μας το ζήτημα να έρθουν οι πραγματικοί εκπρόσωποι των εργαζόμενων σε αυτήν την συνεδρίαση. Θα επιμείνουμε σε αυτό το ζήτημα. Σας πληροφορώ ότι υπάρχει ήδη κοινή ανακοίνωση και με δικές μας πρωτοβουλίες όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης που ζητάνε ακριβώς αυτό το πράγμα. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Αναμένουμε αν αύριο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος, ο κύριος Ζέρβας, θέλει να πει την αλήθεια στους Θεσσαλονικείς, η οποία πραγματικά αυτή τη στιγμή είναι τρομοκρατημένη από την εξάπλωση του κορονοϊού. Αν δεν δεχθεί τις προτάσεις για να μιλήσουν οι πραγματικοί εκπρόσωποι και μιλήσει μονάχα σαν σοου κυβερνητικό της Νέας Δημοκρατίας η παρατρεχάμενή της, τότε δεν έχει καμία σχέση με την πόλη και με τα προβλήματά της ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Και μάλιστα μια συνεδρίαση που επιλέγει να την κάνει 17 του Νοέμβρη στην επέτειο του Πολυτεχνείου και υπάρχει και ζήτημα περιορισμού του χρόνου. 7 η ώρα θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. 7,5 ώρα. 7,5 ώρα. Που συνήθως μας έχετε συνηθίσει γύρω στις 4 να ξεκινάνε τα δημοτικά συμβούλια, αντε 6 το πολύ. Το ζήτημα δεν είναι πόσες ώρες θα διαρκέσει το συμβούλιο. Η ουσία βέβαια που θα συζητήσει. Η ουσία. Έχετε δίκιο. Βεβαίως ουσία είναι και το ζήτημα του πότε μπαίνει αυτή. Ποια μέρα προσδιορίστηκε αυτή η συνεδρίαση. Εμείς ζητήσαμε να γίνει σήμερα, Δευτέρα. Ναι. Το γεγονός ότι πηγαίνει για τις 17 του Νοέμβρη προφανώς δεν είναι άσχετο με τη μεθοδεύση της κυβέρνησης για απαγόρευση των συγκεντρώσεων και πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί από πλευράς του Δημάρχου και των υπόλοιπων βαστάζων να χρησιμοποιηθεί αυτή η συνεδρίαση ώστε να καταγγελθούν και πάλι όσοι το ζήτημα της ατομικής ευθύνης και να καταγγελθούν και όσοι καλούν σε εκδηλώσεις απολύτως βεβαίως υγειονομικά περιφρουρημένες, οργανωμένες. Πολύ καλύτερα από τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό, όπως απέδειξαν οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις του ΠΑΜΕ, οι οποίες πήραν διθυραμβικά σχόλια όχι μόνο από τον τόπιο, αλλά και από τον διεθνή τύπο. Εκεί λοιπόν θα φανούν και ευθύνες του καθενός. Προφανέστατα είναι μεθοδευμένη η ημερομηνία που μπήκε η συνεδρίαση αυτή. Εμείς πάντως, για να σας πληροφορήσω, μόλις πριν από λίγο στείλαμε επιστολή και αυτή δημοσιοποιήσουμε. Σαν λαϊκή συσπήρωση προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, που ουσιαστικά εκφράζουμε την ελπίδα ότι δεν θα εφαρμόσει τον πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για τις διαδηλώσεις, που προβλέπει να διατυπώσει τη γνώμη του, όχι δεσμευτικά βέβαια, ο κάθε Δήμαρχος της πόλης σχετικά με την απαγόρευση διαδηλώσεων. Και εμείς που λέμε, ούτε με δήλωση, αλλά ούτε και με τη σιωπή του, να μην επιτρέψει αυτή την αντισυνταγματική. Την εφαρμογή αυτής αντισυνταγματικής και αντιδημοκρατικής απόφασης κυβέρνησης για απαγόρευση των συγκεντρώσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμένουμε, κύριε Ζαριανόπουλε. Να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Είναι μια ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη μέρα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα. Και πολύ περισσότερο θα είναι δύσκολη στα νοσοκομεία. Ναι. Εκεί όπου κυριολεκτικά στενάζει ο κόσμος. Και δεν θα προσθέσει κόσμο η κινητοποίηση στα νοσοκομεία. Ο κόσμος υπάρχει ήδη στα νοσοκομεία και τα έχει φρακάρει. Προφανώς οι 70 χθεσινοί νεκροί δεν ήταν στις συγκεντρώσεις. Ναι. Ήταν στο σπίτι τους, ήταν στη δουλειά τους. Μετακινήθηκαν με λεωφορεία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος ούτε από το κράτος. Έχουμε προτείνει, για να σε ενημερώσω και γι' αυτό, έχουμε προτείνει σε λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκη, στη δημοτική αστυνομία, αντί να κάθεται σε καιρό κορονοϊού και εγκλεισμού, να κόβει κλήσεις σε παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, και δεν μιλάμε βέβαια για τη Τσιμισκή, μιλάμε για παράδρομους. Να ρίξει το βάρος της και η συνεργασία με την αστυνομία να ελέγχουν τους χώρους δουλειάς, τι ακριβώς γίνεται. Εκεί όπου αποκρύπτονται από τους εργοδότες τα κρούσματα κορονοϊού, εκεί όπου δεν παίρνεται κανένα μέτρο ασφάλειας. Mm-hmm. Σωστό. Γιατί τη δημοτική αστυνομία τη βλέπουμε να γράφει κλήσεις. Μόνο να γράφει κλήσεις, τίποτα. Να γράφει κλήσεις αυτό το διάστημα. Ακριβώς. Να γράφει κλήσεις. Στις θέσεις το μόνιμο κατοίκων.
Γιατί μας έχει κάνει τη χάρη ο Δήμος στις Λευκές να μπορεί να κυκλοφορεί ο κόσμος. Πρέπει να δώσει βεβαίως, όπως γνωρίζετε, το 50% των όσων συλλέγει ο Δήμος από τους δημότες, στον κύριο Κόκαλε. Ναι. Ουσιαστικά η Δημοτική Αστυνομία δουλεύει κατά 50% και παραπάνω για τον κύριο Κόκαλε, την ιδιωτική εταιρεία, η οποία έχει εγκαταστήσει το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης. Άρα τζάμπα εργαζόμενος. Ξεκορονοϊός, τα κέρδη του κυρίου Κόκαλε και του κάθε κυρίου Κόκαλε πρέπει να βγαίνουν και από τους Δήμους. Μάλιστα. Κύριε Ζαριανόπουλε, αναμένουμε τι θα γίνει αύριο και εδώ είμαστε να τα πούμε βεβαίως, ξανά. Βεβαίως. Να είστε καλά για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.